Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε μία ακόμα μέθοδο αποταμίευσης που πραγματικά είναι ό,τι πιο απλό μπορούμε να συναντήσουμε. Μιλά με γρήφου. Θα δούμε πώ απλά εφαρμόζεται στην πράξη, τι ωφέλη έχει, αλλά και με ποια άλλη μέθοδο μοιάζει, αλλά και διαφέρει ταυτόχρονα. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα τη Freedom24 που είναι ο χορηγό τη σημερινού βίντεο. Παιδιά, έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Και χρησιμοποιώντα το, εάν ήσταν τον 25, παίρνετε την πρώτη σα συμμετοχή έω 800 ευρώ έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσει. Αλλά και κάτω των 25 να είστε, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρί προμήθειε. Επίση, με την καμπάνια που τρέχει η Freedom για το Πάσχα, και έχω αφήσει πληροφορίε στην περιγραφή αυτού του βίντεο, έω τι 17 Απριλίου, είτε έχουμε ήδη λογαριασμό, είτε ανοίγουμε τώρα λογαριασμό, εάν τον πιστώσουμε με 2.000 ευρώ για τι επενδύσει μα, παίρνουμε ακόμα μία μετοχή έω και 700 ευρώ. Ναι και την πρώτη έως και 800 αν είμαστε άνω των 25, αλλά και κάτω των 25 να είμαστε έως 700 ευρώ μία ακόμα μετοχή. Εννοείται κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube, σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, το κανάλι δεν θα μεγαλώνει χωρίς αυτή τη βοήθειά σας. Και εννοείται, κάντε ένα share αυτό το βίντεο σε αυτό το φίλο ή αυτή τη φίλη που κάθε μήνα στο τέλος δεν έχει αποταμιεύσει φράγκο. Έχω υπάρξει εκεί και ξέρω πόσο θα με βοηθούσε να δω αυτά τα βίντεο ή να έχω αυτή τη γνώση. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πω ό,τι λέω στα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδα αποτελούν επενδυτικέ συμβουλέ. Δεν είμαι επιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλο, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μα σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρε ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μα και τα χρήματά μα που δεν τα βγάζουμε έφτα. Πάμε λοιπόν, Σχηματίσει με τα χρόνια την άποψη ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερε από εμά έχουμε πρόβλημα με τα έξοδα, τα οποία συνεχώ μα ξεφεύγουν. Είμαστε σε φάση ρεσί, Πού τα έφαγα αυτά τα χρήματα. Με νιώθετε, ε, Το έχετε πει ποτέ αυτό, Γιατί εγώ κάποτε το έλεγα συνέχεια. Προσοχή εδώ όμω. Σαφώ, σαφέστατα, υπάρχουν και οι συνάνθρωποι μα, οι οποίοι παιδιά δυσκολεύονται πολύ με τα έσοδά του. Δεν φτάνουν. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα και όντω κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα μισθή στην Ελλάδα, ειδικά με αυτόν τον πληθωρισμό, ειδικά με αυτή την οικονομική κατάσταση. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πολλοί και πολλέ από εμά που βγάζουμε χρήματα που θα μπορούσαν να μα φτάνουν χωρί άγχο αν βάζαμε συγκεκριμένη διαδικασία και σχέδιο. Με αυτό κατά νου θέλω να δούμε τη μέθοδο αποταμίευση 80-20. Από τι αποτελείται αυτή η μέθοδο, πρακτικά μιλώντα, εφαρμόζοντα τη μέθοδο το 80-20, κάθε φορά που πληρωνόμαστε, βάζουμε στην άκρη το 20% και καλύπτουμε όλε τι άλλε μα ανάγκε το υπόλοιπο 80%. Υπάρχει τώρα ένα κοινό μοτίβο με τη μέθοδο του 50-30-20 που είδαμε εδώ, κάπου θα εμφανιστεί. Όμω η βασική διαφορά στο σημερινό τρόπο είναι η απλότητα. Και εκεί είναι και η ειδοποιώ διαφορά. Και εξηγούμε. Έχω δοκιμάσει τα τελευταία χρόνια κάθε πιθανό τρόπο αποταμίευση πραγματικά μέχρι να δω ποιο μου ταιριάζει. Γιατί δεν είναι όλοι οι τρόποι για όλου. Από του καλύτερου ήταν 80-20, γιατί όταν κάποτε έπαιρνα 500 ευρώ, έβαζα 100 στην άκρη και τελείωνε η δουλειά για έναν μήνα. Έβγαζα δηλαδή το κινητό ή το κομπιουτεράκι, boomer alert. Οκ, okay, Έβγαινε το ποσό, το έβαζα στην τράπεζα ή στο σιρτάρι και συνέχιζα τη ζωή μου. Βέβαια, επειδή δεν είχα ένα πλάνο εξόδων για το υπόλοιπο του μήνα, στο τέλο έφτανα να χρειάζομαι το ποσό που είχα βάλει στην άκρη, να ανοίγω το σιρτάρι να τα βγάζω από την τράπεζα και 0 από 0-0. Όταν όμω έμαθα ανακανω να κάνω πλάνο, σιγά σιγά άρχισα να μην τα χρειάζουν. Και ναι, ήταν ο κανόνα του 80-20, παιδιά, που ξαφνικά και στην αρχή κυρίω με έφτασε εκεί. Στο να μπορέσω πρακτικά και εύκολα να βελτιώσω τα οικονομικά μου, γιατί αντί για πολύπλοκα Excel και σχέδια, που στην αρχή φαίνονται ενδιαφέροντα, αλλά τελικά αν δεν έχουμε μπει ήδη στο τρυπάκι, δεν δουλεύουν. Απλά με τον κανόνα του 80-20 έπειθα τον εαυτό μου να μάθει να ζει με το 80% των όσων κερδίζει. Έτσι, συνοψίζοντα τα θετικά αυτή τη μεθόδου με δύο λόγια, πρώτο και κύριο θετικό είναι η απλότητα, και έτσι η μέθοδο αυτή ταιριάζει σε ανθρώπου που δεν τα πάνε πολύ καλά με πλάνα και σχέδια, αφού απαιτεί μία αφαίρεση το μήνα και τέλο. Έχω υπάρξει αυτό ο άνθρωπο. Τώρα, βέβαια, το μυαλό μου υπεραναλύει, α μην μπούμε σε αυτή τη φάση. Αλλά ναι, για όλου εσά ή όλε εσά που ξεκινάτε τώρα ή που είστε έτσι έμφυτα, αυτή η μέθοδος αποταμίευσης μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα. Και δεύτερο θετικό είναι η αυτοματοποίηση και η εξοικείωση ότι να ζούμε με το 80% των όσων βγάζουμε. Κάτι που θα μα βοηθήσει πάρα πολύ αργότερα, όταν κάποια στιγμή θα έχουμε περισσότερα χρήματα ή θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα, και δεν θα αφήσει αυτό ο τρόπο που έχουμε μάθει να λειτουργούμε, το lifestyle inflation, να μα κρατήσει πίσω από του στόχου μα και την πρόοδό μα. Στα αρνητικά τώρα αυτή τη μεθόδου, από τη δική μου εμπειρία συνάντησα δύο, και τα δύο όμω είναι στο χέρι μα να τα λύσουμε. Το πρώτο αρνητικό είναι πω επειδή έχουμε συνηθίσει να αποταμιεύουμε κάθε μήνα ένα στάνταρ ποσό, εφόσον παίρνουμε στάνταρ μισθό, όταν προκύψουν από κάτω. Που έξτρα χρήματα, εμεί αποταμιεύουμε τα σταθερά και τρώμε όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε φλούδα. Πώ καταπολεμάται αυτό, απλά με το να βάζουμε στην άκρη το 20% ό,τι χρήματο έρθει στα χέρια μα. Δεν ξέρω, θα είναι κάποιο δώρο, θα είναι ο μισθό ο δεύτερο των Χριστουγέννων ή το δώρο Πάσχα, το δώρο αδία χρήματα από κάποιο side hustle. Ό,τι έρχεται, το 20% αποταμίευση. Και το δεύτερο αρνητικό που συνέβαινε σε μένα είναι ότι στην αρχή δεν μου έφταναν όσα απέμεναν όταν αφαιρούσα αυτό το 20%. Γι' αυτό εδώ, παιδιά, χρειάζεται προγραμματισμό. Γιατί, εάν μάθει κάποιο ή κάποια να τον κάνει αυτό τον προγραμματισμό όταν παίρνει 500 ευρώ, θα το κάνει και όταν παίρνει 5.000 ευρώ. Είναι ζήτημα εκπαίδευση. Και μπορεί να ακούγεται πολύ αστείο, αλλά είναι νόμο. Αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μικρά ποσά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να διαχειριστούμε και μεγαλύτερα. Γι' αυτό λέμε ότι ακόμα και αν βάζουμε στην άκρη 5 ευρώ, αν δεν μάθουμε και δεν καταφέρουμε να αποταμιεύουμε 5 ευρώ, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αποταμιεύσουμε 50 ή 100 ή 500. Τέλος, έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οπότε όχι, Ακόμα και αν ξεκινήσουμε να σώσουμε 5 ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό το πράγμα μαθαίνει στο μυαλό μα να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε μεγαλύτερα ποσά. Κλείνοντα, βέβαια, για να σα δω, ήθελα να δω αν κάποιο ή κάποια παρατήρησε κάτι περίεργο από όλα αυτά που σα είπα σήμερα για τα προσωπικά μου παραδείγματα. Ναι, αφορά το τι έκανα τα χρήματα που αποταμίευα. Είπα, δεν τράπηκα, το είπα, ότι τα έβαζα είτε σε κάποια τράπεζα είτε σε κάποιο σιρτάρι. Αλήθεια, το σκέφτομαι τώρα και λέω, βρε Ρανάκη, εσύ, εσύ, αποταμιούδες τα χρήματά σου σε σιρτάρι. Κι όμως παιδιά, πριν 12-13 χρόνια δεν υπήρχε η freedom, στην Ελλάδα τουλάχιστον και με αυτόν τον ρυθμό και τον τρόπο που υπάρχει τώρα, ώστε να μπορούμε με τρία κλικ να βάλουμε τα χρήματά μας, είτε να τα επενδύσουμε και να δουλέψουν για εμάς, είτε να το κίζονται στον D-Account. Οπότε τι έκανα, άφηνα τα χρήματα να δουλέψουν, έτσι, στο σιρτάρι. Και η δουλειά του ήταν να πληθωρίζονται και άρα να χάνουν την αγοραστική του δύναμη και την αξία κάθε μέρα που περνούσε. Αυτό είναι ο πληθωρισμό. Αυτό συμβαίνει με τα χρήματά μα. Όλων μα. Κανενό εξαιρουμένου, καμιά εξερουμένη. Σήμερα λοιπόν για μένα τουλάχιστον τα πράγματα ευτυχώ είναι πολύ απλούστερα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Ακόμα και αν δεν θέλουμε να επενδύσουμε, μπορούμε με πολύ απλό τρόπο να βάλουμε τα χρήματά μα στη Freedom 24 και να τα φέρουμε στον D-Account. Όπου εκεί θα τοκίζονται, εάν είναι πάνω από 150 ευρώ βέβαια. Με 2,5% το χρόνο, εάν είναι σε ευρώ, ή 3% το χρόνο, εάν είναι σε δολάρια, οι τόκοι θα μπαίνουν κάθε μέρα το αντίστοιχο ποσό, δηλαδή που αντιστοιχεί στι 365 ημέρε. Και εννοείται τα χρήματά μα είναι διαθέσιμα ανα πάσα στιγμή. Και ναι, εννοείται επειδή η Freedom είναι χρηματιστηριακή και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε διαδικασίε, υπάρχει και μία προμήθεια για να τραβήξουμε πίσω τα χρήματά μα στην τράπεζα. Αλλά παιδιά, εμένα αυτό δεν με απασχολεί, γιατί αυτά τα χρήματα τα θέλω για μια ώρα ανάγκη και ελπίζω να μην τα χρειαστώ και να τα αφήσω εκεί για άλλη μία 20 ετία να τοκίζονται και να μεγαλώνουν γιατί είναι πρακτικά κομμάτι από τι αποταμιεύσει μου και το μαξιλαράκι ασφαλεία μου. Αυτά λοιπόν για τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ. Τώρα εννοείται ότι ο τρόπο για να μεταφέρουμε τα χρήματα στο D-Account είναι πολύ απλό. Αφού έχουμε ανοίξει τον λογαριασμό μα από το link τη περιγραφή και σα ευχαριστώ πολύ για αυτό, πατάμε πάνω δεξιά στην επιλογή ανάληψη, ύστερα αριστερά πατάμε μεταφορά μεταξύ λογαριασμών, επιλέγουμε τη μεταφορά μεταξύ των συναλλακτικών λογαριασμών μα, επιλέγουμε ευρώ βάζουμε το ποσό που επιθυμούμε, επιλέγουμε λογαριασμό που θα μεταφερθούν τα χρήματα, όπου θα μα εμφανίζεται μόνο ο D-Account επιλογή, πατάμε επιβεβαίωση και τέλο. Είδαμε λοιπόν σήμερα πώ να μπατζετάρουμε εύκολα και χωρί καμία πολυπλοκότητα, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε με τα χρήματα που είτε δεν θέλουμε να επενδύσουμε σε πρώτη φάση, είτε δεν θέλουμε να επενδύσουμε καθόλου. Αλλά γιατί να κάθονται και να πληθωρίζονται και να μην τοκίζονται, παιδιά με στι 100. Κλείνοντα λοιπόν, από ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα του Freedom24 που ήταν ο χορηγό τη σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Παιδιά, χρησιμοποιώντα το, στηρίζετε πραγματικά και τελείω δωρεάν το κανάλι μου. Σα ευχαριστώ πολύ και εννοείται τα αποδοτικά. Αν είστε ανά των 25, παίρνετε και την πρώτη σα δωρεάν μετοχή έω 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσει. Αλλά και κάτω των 25, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρί καμία προμήθεια. Α, και μέχρι 17 Απριλίου, όπω έχουμε πει, είτε έχετε ήδη λογαριασμό, είτε κάνετε τώρα λογαριασμό, μπαίνετε σε μία ακόμα κλήρωση, αν πιστώσετε μέχρι και 2.000 ευρώ στο λογαριασμό σα στη Freedom, για μία μετοχή έω 700 ευρώ. Έχω αφήσει τι πληροφορίε στο link στην περιγραφή αυτού του βίντεο για το πώ ακριβώ να πάρετε αυτή τη μετοχή σα. Αναμένω λοιπόν ερωτήσει, απορίε για το είδαμε σήμερα ή ιδέε για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σα φιλώ και τα λέμε αύριο.